Υπάρχουν δύο μεγάλοι εχθροί μας. Ο ένας εχθρός είναι ότι θέλουμε να κάνουμε τα πράγματα όσο πιο άρτια μπορούμε. Και αυτά είναι πολύ σημαντικά και δύσκολα πράγματα. Τα καταφέραμε, πιστεύω, τον νικήσαμε σε μεγάλο βαθμό. Ο δεύτερος εχθρός μας ήταν αυτή τη φορά ο καιρός. Αλλά η ποδηλασία είναι ένα άθλημα πολύ δύσκολο, πολύ σκληρό και οι αθλητές τους γνωρίζουν να τρέχουν και σε καλές αλλά και σε κακές καιρικές συνθήκες. Και αυτόν τον εχθρό, τον συγκυριακό εχθρό, τον καταφέραμε. Ναι, σίγουρα δύσκολες καιρικές συνθήκες, αλλά όλα πήγαν καλά. Δεν είχαμε κανένα ατύχημα. Οι διαδρομές ήταν καθαρές και έτσι τελείωσαν και όλα καλά. Ναι, είναι αλήθεια, είχε πάρα πολύ αέρα και ήταν πολύ δύσκολα να ανταπεξέλθουμε. Και είχαν και πεσήματα, ήταν πολύ εύκολο να πέσεις. Δόξα τω Θεώ, τερματίσαμε. Τερμάτισα δεύτερο σε φίβους. Τα παιδιά όμως ανταποκρίθηκαν πάρα πολύ καλά και μπορώ να πω έτσι με ενθουσιασμό, με κέφι, με χαρά. Και είχαν και καλά αποτελέσματα. Και αυτό μας κάνει να είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι και αισιόδοξοι για το μέλλον. Ήταν ένας πολύ δύσκολος αγώνας. Τα παιδιά που τρέξαμε μαζί ήταν πολύ καλοί αθλητές. Μπράβο τους. Έλεγε προπόνηση. Έμεινε ικανοποιημένος ο coach από σένα. Έτσι λέει. Πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες, αλλά μια μεγάλη προσπάθεια από όλους και βέβαια και από σένα που πιστεύω ότι είσαι ικανοποιημένος από την παρουσία σου. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω τους διοργανωτές που μας επιτρέψαν να τρέξουμε και εμένα σαν αθλητή αμαία αλλά και του Tandem σε μια διοργάνωση που γίνεται για 27η χρονιά. Και είναι πολύ σημαντικός αγώνας. Παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, οι αγώνες γίνανε, μεγάλη ασφάλεια, κλειστοί οι δρόμοι. Ελπίζω και του χρόνου να ξαναγίνει το ίδιο.